8 στους 10 Έλληνες δεν θα κάνουν διακοπές φέτος το καλοκαίρι, σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΚΑ, ενώ ακόμη και για όσους θα καταφέρουν για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, μειώνεται περαιτέρω ο χρόνος των διακοπών. Η πανελλαδική έρευνα του ΙΝΚΑ πραγματοποιήθηκε το διάστημα 3 Ιουνίου με 27 με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων στο 869 άτομα. Από τα 869 άτομα, μόνο 174 θα κάνουν διακοπές το 16. Η έρευνα επιβεβαιώνεται με τους πολίτες να δηλώνουν πως δεν θα πάνε διακοπές ή για το υπόλοιπο του καλοκαιριού θα πάνε σε κοντινές παραλίες. Σκεφτόμαστε, ή θα έχεις λεφτά και δεν θα έχεις χρόνο. Δεν γίνεται. Αφού δουλεύεις. Άμα δουλεύεις, κοιτάς τις υποχρεώσεις σου. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι, να πας. Πως θέλω, θέλω. Ή στο Σεπτέμβριο. Πιο νωρίς αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι πήγατε διακοπές, ουσιαστικά. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Μια μικρή περιήγηση στην Πελοπόννησο. Λοιπόν. Περάσατε καλά, δηλαδή. Ήταν ευχάριστα βάσει οικονομικής ευχέρειας. Οικονομική ευχέρεια δεν υπάρχει. Έτσι που μας κατήντησαν όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που λειτουργήσαν στον τόπο και κυβερνήσαν. Η κατάσταση είναι τραγική, αλλά από το υστέρημά μας προσπαθούμε λίγο πολύ να ψυχαγωγηθούμε, να ανανεωθούμε και να περάσουμε λίγο καλύτερα και να αφήσουμε κατά μέρος τη μιζέρια που διακρίνει αυτόν τον τόπο. Ποιες είναι όμως οι αιτίες για την μη πραγματοποίηση των διακοπών φέτος? Οικονομικοί λόγοι 77%, επαγγελματική και εισοδηματική αστάθεια 13%, επαγγελματικές υποχρεώσεις και άλλοι λόγοι 10%. Ο τόπος καταγωγής και τα σπίτια φίλων κερδίζουν έδαφος, αφού εκεί στρέφουν το ενδιαφέρον τους οι Έλληνες τουρίστες. Όχι, δεν θα πάω πουθενά. Εδώ θα είμαι, στην Καβάλα. Βάση εργασία είναι αυτό ή οικονομική δυσκολία? Βάση ότι δεν έχω παρέα να πάω. Δεν έχω, η παρέα μου δεν κάνει διακοπές. Διακοπές. Εδώ, Χαλκιδική. Μόνο λίγο. Μια εβδομάδα. Εδώ κοντά. Φέτος πηγαίνουμε κοντά. Γιατί περιορίστηκαν τα έξοδα και πηγαίνουμε σε κοντινές παραλίες και αυθημερώ και γυρίζουμε. Φέτος δεν, ούτε πέρσι πήγαμε διακοπές, ούτε φέτος. Κοντινά μέρη μόνο. Βάσει οικονομικής δυσκολίας δηλαδή καθαρά. Ναι, ναι, βάσει οικονομικής δυσκολίας θα πάμε, κάνουμε τα μπάνια μας, αλλά σε κοντινές περιοχές. Δεν θα πάμε διακοπές φέτος. Είπαμε να πάω διακοπές, τώρα δεν έχω υπολογίσει κάτι τελευταία στιγμή. Μετά το 15 Αύγουστο, που ελπίζω ότι δεν θα έχει και πολύ κόσμο. Θα έχει χαλαρώσει τουλάχιστον από τον κόσμο το πολύ. Θεωρείτε ότι τα εργασιακά, γενικά και η οικονομική δυσκολία αποθεί τον Έλληνα από το να πάει διακοπές? Το θέμα είναι να υπάρχει διάθεση. Εντάξει, τα χρήματα δεν υπάρχουν, αλλά ανάλογος με το πάπλωμα πλώνεις και τα πόδια. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να πας, ξέρω εγώ, στην Κρήτη ένα μήνα, μπορείς να πας στη Θάσο τρεις μέρες. Και είναι τα ίδια νερά και την ίδια διάθεση. Αρκεί να έχεις όρεξη. Παρ' όλα αυτά η θάλασσα συνεχίζει να συγκεντρώνει την προτίμηση του 80% των Ελλήνων, ενώ το βουνό κερδίζει κάποιο έδαφος σε σχέση με παλαιότερες έρευνες, συγκεντρώνοντας το 20%. Υπάρχει όμως και μείωση περίπου 80% για τις κρατήσεις στους τουριστικούς προορισμούς εκτός Ελλάδας. Φεύγουμε αύριο. Και πού παραμένετε να πάτε? Χαλκιδική και Σκόπελο. Εντάξει. Δεν επηρεάζεστε δηλαδή από οικονομικές δυσκολίες? Ζούμε εδώ γι' αυτό. Δεν μένουμε Ελλάδα τα χειμώνα. Οπότε ζούμε στην Ελλάδα με λεφτά από αλλού. Οπότε ναι, it's okay ακόμα. Θεωρείτε πως η εργασία αλλά και τα οικονομικές δυσκολίες επηρεάζουν τον Έλληνα από το να πάει διακοπές? Ναι, αλλά δεν τον επηρεάζουν από τα υπόλοιπα γούστα του. Απλά οι διακοπές δεν είναι μέσα στα γούστα που τα θεωρούμε υποχρεωτικά. Και ακόμη, γιατί εργάζομαι. Όμως έχω μία πρόταση να πάνε στη Θάσο, γιατί είναι και κοντά και οικονομικά κάποια μέρη, και στη Σαμοθράκη. Είμαι διακοπές στο καλοκαιρινό μου σπίτι. Θα είχα προβλέψει από τα νιάτα, γιατί όπως βλέπεις τώρα οι μετακινήσεις έχουν άλλο κόστος και είναι δύσκολο για τον περισσότερο κόσμο. Θεωρείτε δηλαδή πως η εργασία αλλά και τα οικονομικές δυσκολίες του Έλληνα τον αποθεί από να πάει διακοπές? Ναι, ναι. Ή αν θα κάνει θα είναι πολύ λίγων ημερών. Δεν θα έχει το ίδιο περιθώριο όπως είχε παλαιότερα. Αυτό είναι κοινά γνωστό δηλαδή, δεν υπάρχει κανείς να μην το καταλαβαίνει. Γι' αυτό τα συγγενικά σπίτια, τα προσωπικά σπίτια βολεύουν αυτή τη στιγμή. Σκεπτόμαστε ότι υπάρχουν λεφτά. Κάτι θα κάνουμε. Δεν σε πειράζει δηλαδή, ας πούμε, η οικονομική δυσκολία το ένα το άλλο? Όλους τους πειράζει. Εννοείται, κάτι πρόχειρο με τους φίλους, βεβαίως.